Για χαρά. Για μένα, μεγάλη κουταμάρα και ο Μελισανίδης που έδιωξε το Σαββίδη. Τον, συγγνώμη, το Σαββίδη, το Χιμένεθ. Άργησε να το διώξει, αυτό εννοώ. Παράργησε. Εγώ είχα πει ότι έπρεπε να φύγει ο Ισπανός από το βράδυ του τελικού. Ταμείο, πληρώνεσαι και λοσπούλος. Θα μου πείτε, πήρε ένα πρωτάθλημα. Μάλιστα. Έχετε φέρει στο μυαλό σας, έχετε αναλογιστεί πόσα εγκλήματα έκανε κατά τη διάρκεια των αγώνων. Πόσες φορές έκανε τα εγκλήματα που ήταν ιδιαζόντως συνδεχθεί. Έχετε αναλογιστεί ότι είχε ένα πάτος από βουλγάρικο θυμιατό. Από την άλλη, αν θέλετε τη γνώμη μου, εγώ δεν συμφωνώ να πάρει η ΑΕΚ τον Ζουρνίδη. Τεχνικά το θεωρώ λίγο, λιγουλάκο. Καλός ο Μαρίνος στην ψυχολογία, καλός στην ηρεμία, αλλά επαναλαμβάνω, τεχνικά λιγουλάκος. Από την Κεφαλονιά είναι, σε άκουσε τελειώνει, λιγουλάκος. Το θέμα όμως είναι άλλο. Όλοι ασχολούνται με τον Χιμένεθ και τον Ζουρνίδη, για την ΑΕΚ εννοώ, και δεν έχουν ιδέα το τι θα ακολουθήσει. Με ρωτάει ο ηχολήπτης μου, Γεωργίου να το πάρει το ποτάμι. Όχι κύριε μου, δεν θα το πάρει το ποτάμι ακόμα. Ένας ακροατής που πριν από μερικές μέρες είχε μια προβολία ότι θα έρθει ο Μπέργκ στην ΑΕΚ. Όχι. Δεν υπάρχει ούτε μία εκατομμύριο να γίνει αυτό. Αυτό που θα ακολουθήσει να δει τι θα είναι. Αυτό που θα ακολουθήσει. Με ρωτάει ο ηχολήπτης μου, Γεωργίου να το πάρει το ποτάμι. Όχι κύριε μου, δεν θα το πάρει το ποτάμι ακόμα. Ένας ακροατής που πριν από μερικές μέρες είχε μια προβολία ότι θα έρθει ο Μπέργκ στην ΑΕΚ. Όχι. Δεν υπάρχει ούτε μια. Για χαρά. Για μένα, μεγάλη κουταμάρα και ο Μελισανίδης που έδιωξε το Σαββίδη. Τον, συγγνώμη, το Σαββίδη, το Χιμένεθ. Άργησε να το διώξει, αυτό εννοώ. Παράργησε. Εγώ είχα πει ότι έπρεπε να φύγει ο Ισπανός από το βράδυ του τελικού. Ταμείο, πληρώνεσαι και λοσπούλος. Θα μου πείτε, πήρε ένα πρωτάθλημα. Μάλιστα. Έχετε φέρει στο μυαλό σας, έχετε αναλογιστεί πόσα εγκλήματα έκανε κατά τη διάρκεια των αγώνων. Πόσες φορές έκανε τα εγκλήματα που ήταν ιδιαζόντως συνδεχθεί. Έχετε αναλογιστεί ότι είχε ένα πάτος από βουλγάρικο θυμιατό. Από την άλλη, αν θέλετε τη γνώμη μου, εγώ δεν συμφωνώ να πάρει η ΑΕΚ τον Ζουρνίδη. Τεχνικά το θεωρώ λίγο, λιγουλάκο. Καλός ο Μαρίνος στην ψυχολογία, καλός στην ηρεμία, αλλά επαναλαμβάνω, τεχνικά λιγουλάκος. Από την Κεφαλονιά είναι, σε άκουσε τελειώνει, λιγουλάκος. Το θέμα όμως είναι άλλο. Όλοι ασχολούνται με τον Χιμένεθ και τον Ζουρνίδη, για την ΑΕΚ εννοώ, και δεν έχουν ιδέα το τι θα ακολουθήσει.